Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Στο πλαίσιο της παράστασης της ισορροπιστής Άρας Κοφών, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Αντιγόνη Μπαλάκου για τρεις παραστάσεις, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ενώ η αυλαία έπεσε τη Δευτέρα στην κατάμαστη από κόσμο αίθουσα του θεάτρου, παρουσία των συντελεστών της παράστασης αλλά και φορέων της πόλης, όπως του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας Δημήτρη Εμμανουηλίδη, καθώς και του περιφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρ Μαρκόπουλου. Και επί της ευκαιρίας της παράστασης, ο πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ Πέτρος Πετρόπουλος βράβευσε τους συντελεστές της παράστασης αλλά τίμησε και τα πρόσωπα του ΑΟΚ, διότι όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, σήμερα θα παντρέψουμε τον πολιτισμό με τον αθλητισμό, διότι και ο ΑΟΚ στα 51 χρόνια της ιστορίας του εκπέμπει πολιτισμό. Ο σκοπός σήμερα του ΔΥΠΕΘΕ αλλά και η διοικούσα επιτροπή του ΑΟΚ να παντρέψει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό, γιατί ο ΑΟΚ στα 51 χρόνια της ιστορίας του εκπέμπει μόνο πολιτισμό. Νιώθω μεγάλη τιμή και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φιλόξενο ΔΥΠΕΘΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς τον πρόεδρο του, ο οποίος, ευχαριστώ από το τελευταίο πράγμα που είπε, ότι σήμερα παντρεύτηκε ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Για μένα ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, πολλοί λένε ότι δεν συνάδουν αυτά τα πράγματα μαζί. Είναι μεγάλο λάθος. Για μένα είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Και για να αποδείξουμε ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι πραγματικά παντρεμένοι, σας καλούμε όλους να έρθετε και να παρακολουθήσετε και τους αγώνες που κάνουν αυτά τα παιδιά από την ομάδα μας, με αρχή από την Κυριακή, στο γήπεδό μας. Πρώτα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον εκπαιδευτή, από τον συγγραφέα, από τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, και παρακαλώ πολύ να ακούσουμε έτσι και λίγο τον ύμνο του ΑΟΚ, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε τον ύμνο, το τραγούδισε, έγραψε και τους στίχους. Παρακαλώ πολύ για την βράβευση τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του ΑΟΚ, τον κύριο Θόδωρο Μέτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον ΔΥΠΕΘΕ και τον ΑΟΚ για αυτή την τιμή που μου κάνουν. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Αν αρχίσω να ευχαριστώ ανθρώπους, θα πρέπει να ξενιτήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ. Επιμερώνω προεδρίας του κ. Γιώργου Παραγιάννη, ο ΑΟΚ έζησε μοναδικές στιγμές, τις οποίες πιστεύουμε και ευχόμεθα όλοι να ζήσει και στο άμεσο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Ως έκφραση του πολιτισμού, νομίζω είναι το θεμέλιο που πάνω σε αυτό μπορούμε όλοι μας να ελπίσουμε για το κτίσιμο μιας καινούργιας πραγματικότητας, καινούργιας Ελλάδας. Μετά από 40 χρόνια θητείας στο θέατρο, θεωρώ ότι μια τιμητική διάκριση και από τον ΔΥΠΕΘΕ αλλά και από τον ΑΟΚ θα ήταν ίσως έτσι το ελάχιστο δείγμα σεβασμού σε έναν πάνω απ' όλα άνθρωπο και σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, όπως είναι ο Δημήτρης Πιατάς. Πάντα μαζί σου θα με στο λέω, στο ξέρω πόρτι στην πάλη τη μονά, κι όταν θα πρέπει... Θέλω και εγώ την πλευρά να σας ευχαριστήσω, το παραλαμβάνω ως αθλητής. Ομολογήσετε ότι και εγώ έκανα ένα προσωπικό αγώνα σε αυτή την παράσταση και θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα και να πω, έτσι παραφράζοντας έτσι πολιτικά τον Γκέννεντι που είπε «Είμαι Βερολινέζος», να πω «Είμαι Καβαλιώτης». Πω ότι ο κύριος Πιατάς είναι ένα άτομο το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία, μια ιστορία που μας έχετε κάνει να γελάσουμε
πολλές φορές και επειδή το γέλιο είναι κάτι πολύ μικρό στη ζωή μας, πρέπει και γι' αυτό και για το σύνολο της τέχνης την οποία υπηρετείται να σε υποβάλλουμε τα σέβη μας.